Περσιάνει και 14 λεπτά μένουν ακόμη στο Ολυμπιακό Στάδιο. Μπορεί να συμβεί οτιδήποτε. Είναι τελικό το 171 του στοιχήματος. Chelsea Norwich 4-1. Είναι τελικό και το 194. Είναι 4 1-0. Ολοκληρώθηκε και το 200. Γιόρκ Ρόβεραν 0-0. Θα αφήσουμε να τελειώνουμε σιγά σιγά τα κλειδιά από το κουμπόν του στοιχήματος. Τι ωραία λουλούδια είναι αυτά, για στη δαχτήρα και τι έχει λίτσα μας. Τα λουλούδια στη κυρία από μένα. Τριαντάφυλλα. Ναι. Όχι, που πάνε να μας λέει όμως, γιατί. Εσύ αυτήν πηγαίνω από ό,τι τα κατάλαβα. Έχουμε λοιπόν γιορτή, γενέθλια. Δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν ξέρεις, α. Τι να πεις. Τι να πεις και τι να κάνεις, στο πρόβλημα. Υπενθυμίζουμε ότι μπαίνετε τώρα... Για να ξέρεις τίποτα. Όχι, δεν ξέρεις, δεν ξέρεις. Μπαίνετε τώρα στο pamesports.gr για να συμμετέχετε στους προηγουμένους για δύο εισιτήρια για τον αυριανό αγώνα του Ολυμπιακού με τον Αστέρα Τρίπολης. Το Γιώργιος Καραϊσκάκης, αύριο στις 8.30 είναι το παιχνίδι. Εάν κάνετε κλικ στο ειδικά διαμορφωμένο πάνελ στην κεντρική σελίδα του pamesports.gr και ακολουθήσετε όλα τα βήματα του διαγωνισμού, θα μπείτε στην κλήρωση, την οποία θα κάνουμε κάνα 5 λεπτό πριν από τις 9 εδώ στον Real FM για να δείτε από κοντά το Ολυμπιακό Αστέρα Τρίπολης. Επίσης, παίρνοντας και από συμμετάσχει στους διαγωνισμούς μας εφόσον το επιθυμείτε, δείτε και γκολ από όλη την Ευρώπη που ανεβαίνουν σιγά σιγά, πώς η Σάντερλαντ ξέσπασε, πώς ξέσπασε η Σίτι, η Μάντσεστερ Σίτι στην Σάντερλαντ. Το ξέσπασε το Σάντερλαντ. Ναι, εντάξει. Ναι. Τι σοφάρι στο τέλος. Έλατε. Αυτά τα θέματα. Το ντεμπούτο με ήττα για τον Αλεσάνδρο Ντελπιέρο, επίσης με πολύ ωραίο βιντεάκι. Και ό,τι ολοκληρώνεται από τα διεθνή ποδοσφαιρικά θα είναι στο pamesports.gr και θα συνοδεύεται με την αντίστοιχη πάρα πολύ ωραία εικόνα για να απολαμβάνετε ό,τι συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Τελικό και το 195, Άκρικτον Ροτσντέιλ 2-3, ολοκληρώθηκε και το 203, Μόρκαν Πέρτον 0-0, Λέστερ Μπρίστολ Σίτι το 174, τελικό 2-0. Τέλος και για το 185, Κόβεντρι Πόρτμουθ 1-0. Τελικό και το 169, Wigan Everton 2-2. Η Everton ισοφάρισε στο τέλος το 88. Το 170 είναι τελικό. Swansea Reading 2-2. 179 τελικό αποτέλεσμα, Blackpool Charlton 0-2. 183 τελικό αποτέλεσμα, Yeovil Colchester 3-1. Τελικό αποτέλεσμα και το 182, Sheffield Hull 0-1. 192, Doncaster Shrewsbury. Τελείωσε 1-0. Τελείωσε και το 191, North County Tranmere 0-1. Λοιπόν, 1-1 αφήσαμε εκεί το παιχνίδι ΑΕΚ Κέρκυρα, ενώ στην Βέρεια ο Ατρόμητος βρίσκεται κοντά στο νίκη, όχι, προηγείται με 2-0 της τοπικής ομάδας. Πάμε στο Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο, στο παππού μας. Ναι, φορτώ το παππού, με θυμάει δεύτερο. Αυτό λέω. Μακριά του παίκτες ΣΑΚ και βεβαίως η επιχείρηση ήταν να βγει κάποια κόντρα από το κόμμα. Δεν έπρεπε να βγει και σε αυτά τα λεφτά, δηλαδή το τμήμα του τώρα λοιπόν βλέπετε την εσωφάρηση της ΣΑΚ με τον Απάτοβου. Πάτοβου να σου φέρει από εδώ στην εξαρτησία με πολύ δύναμη και τον Αλαμπατζή να φέρει την πάρα να περάσει μακριά. Τα κρίματα που ασκούνται από δοκιμασίες είναι και το γεγονός ότι υπάρχει. Τέσσερις κέρδια στο σύνολο στο χόρτο είναι τραυμάτια, πέσουμε τη διακοπή. Αυτό δημιουργεί έναν μικρό ή μεγάλο συνευρισμό. Στους θεατές, αποτέλεσμα να ακούγονται αυτά τα σκορούματα. Καθώς και μπαίνουμε, έχουμε πει ήδη στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα, εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Παντούνας, ένας αγώνας που πρόσφερε στην κυνήγη. Έτσι που ήταν το γεγονός που προηγήθηκε η Κέρκυρα στο 30 με τον Βενέτη. Το γεγονός βέβαια στο Μητροφάρηση ΑΚ, η Κοντοκάρη ΑΚ και κάποιες άλλες προσπάθειες στη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου. Πρόσφερε και να μπορέσει να φτάσει νωρίτερα στο γκολ και μια εκπομπή που παλεύει προσπαθεί να πάρει τους
βαθμούς της νίκης απέναντι στην Κέρκυρα, που από την πλευρά της εκείνος που ξεκινήσει να φύγει με τον βαθμό της Παρίας να μην το ρίξει την ήττα εδώ στο Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας. Για αρκετή ώρα βρέθηκε μετά ο σπορ, τώρα έχει σοβαριστεί και αυτό που τη διώκει πλέον και έφτασε αρκετά ψηλά, θα έλεγα, συγκριτικά με το τι έκανε στην διάρκεια του πρώτου χρόνου και γενικώς του αγώνα. Προσπαθεί να πιέσει πιο ψηλά, να τη δώσει στο να μείνουν κάτω από την γραμμή, δύο και τρεις παίκτες που έχει να βεβαίνουν όλοι στην άκρη να δημιουργούν αυτήν την αθλητική επιρροή και πίεση στην τελευταία γραμμή και στην επίθεση. Ένας διαφορετικός τρόπος του παιχνιδιού αντιμετώπισε από την κέντρα πλευρά της ΑΕΚ, τώρα προσπαθεί να βγει μπροστά με τον Αφέντο να περνά την μπάλα στο κέντρο για τους συγχωρεύοντα την παλιά για τον Κουτρούπι. Ο Κουτρούπι για τον κεντρικό του τον Γιάννη, ήταν εδώ πέρα σπαράλια πλάγια αριστερά. Προσπάθεια των παιχτών να βγουν μπροστά, όχι να βγουν, θα βρουν και πάλι στα χέρια. Έχουν γυρίσει κάτω από την αστυνομία της Ελλάδας. Προσπάθησαν να ξεφύγει, υπάρχουν βλοκίες όπως πίεσε και ο Τσοκάνης Ροτάζο. Πριν πέρασε τη διάρκεια του τέλους ζώνου αλλαγή, πριν το λογή. Με τον Παναγιώτη τον Λαγό στη μονομαχία δεν θα τα καταφέρει. Έχασε την προσπάθεια από τον Ζουμπουλάκη. Η μπάλα περνά μετά από κόντρα πλάγιο για την Κέρκυρα από δεξιά που θα μείνεται. Η ομάδα της Κέρκυρας του 24ου προς το 23ο λεπτό στο Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας. ΑΕΚ Κέρκυρα 1-1 παγκόσμιο στο 31ο λεπτό. Φενέτης για την ομάδα της Κέρκυρας. Στο 24ο ο Παυλής με το κοινό σούτ μετά από αποτυχημένη προσπάθεια του Ανακατόπουλου αλλά και των αμυντικών να βγάλουν την μπάλα μακριά από την αμυνά του. Στην έστρα στα δίκη έκανε το 1-1. Μεγάλη παλιά πρόοδηση από τον Αστοδόν στο πρώτο δίνο δεν τριγεί το κορδέρο και ρίχνει μπάλα στον δεν νωρό τρόπο. Από δύο στα γρυσκέρια στο βάζα αν δεν είναι πια τον διευθύν του αγώνα τον Ιωαννίδη την πρώτη μετά την τρίπλα το γύρισε. Αστοδόν θα την βγάζει. Και στη συνέχεια βλέπω το Σταυρούς σε κόντρα επίθεση και η Τεξκέρια έκανε τον δυνατό μπαλ στο Σορδέρο και ο Σορδέρο θα δει την κίτρινη κάρτα με τον αναλόγιο κεφάλι, ωραία προσπάθεια να ξεφύγει από δύο παίκτες αλλά προσπάθεια να τριγκλάρει και τον Ιωαννίδη τον ιδέα την αργονίδα που είχε την μπροστά του στα πόδια του δηλαδή άνοιξε την μπάλα την κέρδηση ο Τεξκέρια αναγκάστηκε να του κάνει πάλι ο Σορδέρο και έτσι λοιπόν είχαμε την κίτρινη κάρτα που λοιπόν, είδε. Ενώ έχουμε διακοπή στο Ιντερνετ και για αλλαγή, πάμε στην Κρήτη. Ο Γιώργος Κορτιδέκης θα μας πει τις δεκάδες, έχει δεκάδες για το παιχνίδι του Όφη με τον ΠΑΟΚ. Γεια σου Γιώργο! Καλησπέρα παιδιά από το Ηράκλειο, καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Θυμάμαι καλά πέρυσι ο ΠΑΟΚ είχε νικήσει. Βέβαια, ναι, χρειάζεται. Ναι, θυμόμαστε, βέβαια, το είχε καθαρίσει από το πρώτο ημίχρονο, αλλά είχε στο δεύτερο ημίχρονο όφη δύο δοκάρια με τον Παπουλή. Ναι, ναι, θυμάμαι, ήταν πολύ ωραίο μάτι. Ναι, ωραίο παιχνίδι, νομίζω ότι και σήμερα θα δούμε ένα ενδιαφέρον. Λέτε τάξη όφη. Ξέρεις, ο Περπερίδης εδώ εκπλήσε με τη μνήμη μου. Ωραία, παιδί μου, ξέρω, εκπλήσω με τη μνήμη του Δάρα, ξέρεις. Ναι, ναι, ναι. Λέει μεγάλοι άνθρωποι, ξέρεις, δεν θυμούνται καλά, κάτι τέτοια πέφτουνο τώρα. Σκάιπερ και τέτοια. Δεν είναι καλά, δεν είναι πράγμα. Λοιπόν, παιδιά, έχω συνθέσεις. Μόλις τις πήραμε από τις δύο ομάδες τις συνθέσεις. Πώς ξεκινούν ο Γιώργος Ζούνης, ο οποίος πρέπει να πω ότι κατέφτασε στην κερκίδα και έχει στο πάγκο σήμερα. Αλλά ψάχνω να δω πού ακριβώς κάθεται. Δεν τον έχω εντοπίσει μέχρι τώρα. Δεν ξέρω αν θα καθίσει από πάνω από τον πάγκο του ΠΑΟΚ που είναι η φύλαθλη του ΠΑΟΚ. Ή αν θα καθίσει στο τέτοιο που είναι το ΠΑΟΚ. Υπάρχει επικοινωνία με τον πάγκο, Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι σίγουρο. Έχω την αίσθηση ότι θα υπάρχει μέσω κινητής τηλεφωνίας, αλλά θα το δούμε σε συνέχεια. Λοιπόν, στο μεταξύ, να πούμε ότι η Ζούμα μειώνει, Βέρεια Ατρόμητος 1-2 γίνεται το παιχνίδι και ξαφνικά αποκτούν ενδιαφέρον τα τελευταία λεπτά και σε αυτή την αναμέτρηση. Βέρεια Ατρόμητος λοιπόν 1-2 με κεφαλιά μετά στο κέντρα από δεξιά, η Βέρεια σκοράρει με τον Καφέ στο 21ο λεπτό και μειώνει και γίνεται και γύρω παιχνίδι θρίλερ. Γιώργο, δεν θα πω πολύ γρήγορα στην δεκάδα. Λοιπόν, από πλευρά Σόφου ο Αναστόπουλος ξεκινάει με άδεια με την δεκάδα Γουναρίδης, Βερόν, Τανάσης, Καλυτονίδης, Μονιάκης, Κουτσενικούλης, Παπάζο, Γλουβάντο, Ιωαννίδης, Τόρτα και Σίδης. Αυτή είναι η 11 και ο Βόνης για τον Πάοκ με Γλύκο, Ροπέρ, Χαλπιγκίδη, Λίνο, Φωτάκη, Λαζάρ, Κάστε, Κουμαλό, Αθρασιάδη, Ιντζίδη και Εξάτρος. Αυτή είναι η 11 για την ομάδα του Πάοκ. Ωραία. Πάμε στο Ολυμπιακό στάδιο στο Μιγκέλ Παναγιωτούπουλο. 5 λεπτά εκεί ακόμα για τα 90 Μιγκέλ. Βέβαια αυτό μπροστά για το 90 θα βρει και μια καλή προσπάθεια πριν από λίγο μετά από σέντρα από δεύτερη τραπ. Φτάστηκε στο πρώτο δεκάρι, λίγο έτσι που γύρω εκείνη και παλιά του πολύ δυναμή στην μπάλα να περάσει πολύ μακριά από το ρεζό του δεκάρι στεσία στο ένα στο πρώτο 1-1 παραμένει. Έχουμε τι είδες στο λίγο τέσσερα στο 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 τέσσερα για να δούμε αν θα καταφέρει η να πάρει τη λύση, αν η Σέφτια θα καταφέρει το 1-1 ή αν θα μπορέσει. Η Βέρεια ισοφαρίζει, Άγγελε Μεμβρινέ, χαμός.
Απίστευτη εκτέλεση. Απίστευτη εκτέλεση. Είχαμε σε 2 λεπτά στο 89 και στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων το 2-1 από τον Παντελή Καφέ. Και τώρα το 2-2 από τον Παρόγκα. Κατέστρεψα, Άγγελε, τον Ατρόμητο. Είπα πριν από λίγα λεπτά ότι ο Ατρόμητος βρίσκεται κοντά σε μια πολύ μεγάλη νίκη. Σε αυτό θέλω και εγώ. Και μετά έτσι στην Αθήνα ή στο σύρμα και απλά να. Μάλιστα. Να λέμε όλοι. Αν δεν. Να μην κρυβόμαστε, να μην κρυβόμαστε. Ο Μαργκάν κάνει 1-2 τρίπλες αδειάσεις σαν την παρουσία. Ναι, από τα μάτια που η ομάδα δείχνει σίγουρη μια ομάδα. Ότι έχει εξασφαλίσει την νίκη και έρχεται την κατάλληλη στιγμή και κάνει κάτι φοβερό άνθρωπος. Κοντρολάρει με το αριστερό, σκάει δύο φορές την μπάλα κάτω και κάνει βολέ με το δεξί και βάζει γκολ. Ακριβώς. Φοβερό, απίστευτο. Εντάξει, είναι η πίεση της Βέρειας που έχει ασκηθεί τα τελευταία λεπτά. Τώρα έχουμε ακόμη άλλα 2 λεπτά της καθυστερήσεις. Αν ήταν απίστευτη η εξέλιξη σε αυτά τα τελευταία λεπτά, η Βέρεια πήρε αυτό το οποίο κυνηγούσε από την αρχή. Ήθελε. Τουλάχιστον το δικαιούται το βαθμό της οπάλειας. Απ' την άλλη μεριά, απρόμητος είναι ο Μουτόρης, να παίξει την μπάλα. Κατάφερε να σημειώσει 2 γκολ. Εδώ είναι αυτό που έλεγε ο Μιλτιάδης, αν και τώρα έγινε ένα ωραίο σουτ το μπλόκαρε την μπάλα ο Λόπεζ. Είναι αυτό που έλεγε ο Μιλτιάδης, ότι δεν φανώ σε αυτό που λέει ότι αν ήταν αλλιώς τα πράγματα θα μπορούσαν να πάει για πρωτάθλημα. Είναι μια ομάδα που ακόμη δεν είναι για πρωτάθλημα. Δηλαδή, μια ομάδα που κάνει προγραμματισμό καθαρίζει αυτό το μάτς εύκολα χωρίς να πει. Για διαφωνήστε λίγο στον αέρα, έτσι. Είναι ο μπλεγόνι στον αέρα, για επαγγελματικές νίκες. Ναι, αυτό είπα, αυτό είναι ο αέρα, δηλαδή. Όχι, αυτό είναι κάτι άλλο. Είπα ότι δεν έχουν πρέπει, δεν έχουν υπέρτες αποβάλει την οτροπία της μικρής. Το κατάλαβα εγώ λάθος, ναι. Το κατάλαβα λάθος. Δηλαδή γι' αυτό τι άλλο εννοούσα. Αυτό ακριβώς, όχι, εντάξει. Άλλο πήγε το πιάνο μου μετά. Είπα ότι ο ανθρώπινος είναι σε καλό δρόμο. Αλλά ακόμα δεν έχει την ορμότητα, είναι αυτή η παράμετρος. Δηλαδή για να πω εμένα να πάρει διάδειο αλλού πήγε το μυαλό μου, γιατί είμαι και πιο διεστραμμένος και λέω ότι φαντάζομαι στο ελληνικό ποδόσφαιρο και γι' αυτό. Και τέτοια. Ναι, όχι, γενικά δεν είμαι διεστραμμένος. Δεν είμαι αλλιώς καταλαβαίνει για ανθρώπινος ένα παιχνίδι και αλλιώς κατεβαίνει μεγάλη ομάδα. Ναι, παιδί μου, ανθρώπινος να πρότει να αποβάλει την νοοτροπία μια ομάδα που μέχρι πριν από 10 χρόνια ήταν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ναι, αυτό ναι, σε αυτό συμφωνούμε απόλυτα. Ναι. Αυτό είναι και αυτό το 2-2. Ενώ διαθέτει τον προπονητή τη διοίκηση του παίκτε, τα ακόμα δεν είχε αποβάλει αυτή την νοοτροπία. Υπάρχουν τα χωριά. Για να το πω έτσι, να το πω έτσι. Έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό. Είναι πάντως ακρόμητος. Είναι αυτή τη στιγμή από τις πιο δικοκυρεμένες ομάδες στην Super League και νομίζω ότι αυτός ο αστέρας τρίτος είναι ομάδες οι οποίες τις έχει ανάγκη το λεπτό ποδόσφαιρο για να... Ένα λεπτό ακόμα, ένα λεπτό ακόμα στην Βέρεια. Ένα λεπτό από το παιχνίδι γιατί ξέρεις δεν υπάρχουν άμυνες. Είναι πάνω κάτι μπάλα, ανοιχτές άμυνες. Και η Βέρεια τώρα έχει ευκαιρία. Ενός κρυαφιού, ναι, στην πόση του κρυαφιού. Είναι πολύ εύκολο να συνδεθείς όλα από οποιαδήποτε ομάδα γιατί όλοι οι παίκτες δεν έχουν καθαρό μυαλό πια. Τώρα χαιρείται να φάει η Βέρεια αρκετά μακριά από την ευθεία του Κιτάνδου, αλλά είναι ένα παιχνίδι που έγινε θρίλερ στα τελευταία λεπτά. Μάλιστα. Μισό λεπτό πριν ολοκληρωθούν τα 90 στο Ολυμπιακό στάδιο ΑΕΚ Κέρκυρα 1-1 και δευτερόλεπτα πριν τελειώσουν και οι καθυστερήσεις. Βέρεια Ατρόμητος 2-2, ο Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος και ο Άγγελος Μαδρινός είναι συνεχώς στον αέρα του. Πάμε για δύο σοπαλίες δηλαδή ως τώρα, έτσι. Ως τώρα ναι. Λέμε ως τώρα, για να λέμε και τα νότα. Και με 6 γκολ παρακαλώ. Μάλιστα. Και οι παιδούχοι θα πρέπει να αποφάσουν αυτούς τους σοπαλίες, έτσι. Ναι, σωστό, ναι. Όπως το λες, όπως το λες. Λοιπόν, οι τελευταίες στιγμές στην Ατρόμητος. Προσπάθησα να δημιουργήσω την επιθετική προσπάθεια. Το Ολυμπιακό στάδιο, παιδιά, δεν τα κατάφερα. Ναι, Μιλτιάδη. Το Ολυμπιακό στάδιο, για να έχουμε και το χρόνο, έφτασε τα λεπτά του καθέριστο. Μάλιστα. Συγκυρώσαμε τα 90 λεπτά, τώρα έχουμε πει τα πρώτα δευτερόλεπτα, 4 λεπτά του καθέριστο, για να δούμε αν θα παραμείνει αυτό το 1-1. Αυτό το 1-1, θα δούμε να βρει την εισάγωση από τα σπλάκια παιδιά. Έγινε κίνηση βεβαίω στα τελείω το Ματσιβέρια. Τέλειω στη Βέρεια λοιπόν. Βέρεια Ατρόμητος 2-2. 7 δευτερόλεπτα από το τετράλεπτο των καθυστερήσεων. Ωραία, πανηγυρίζουν οι οπαδοί της Βέρειας. Είναι λογικό στην εξέδρα γιατί μέχρι πριν από 4 λεπτά ήταν έτοιμοι να επιστρέψουν στα σπίτια τους έχοντας δει την ομάδα να χάνει. Λοιπόν, την ώρα να μην κάνει να παίρνει το βαθμό της οπαδοί. Άγγελε, το σχόλιο σου θα το περιμένουμε στο pomesport.gr. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε. Να περιμένουμε, πάμε λίγο στην διαφημίσεις. Έχουμε περισσότερο χρόνο. Όχι, 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 γιατί είναι ήδη και 5. Επομένως θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε εδώ στην εκπομπή Real Sports.